κύριοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη έχει απαντήσει 14/10/19 ότι οι διατάξεις του άρθρου 207, 1 και 2, του 38-52 του 10, σύμφωνα με τις οποίες οι νησιωτικές κοινότητες, ο Δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια από όλη την νησιωτική κοινότητα σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψηφιότητα για εκλογική περιφέρεια, καθώς και ότι ο αντιδήμαρχος αυτός καλείται υποχρεωτικά στη συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητας, άλλως η συνεδρίαση είναι άκρη, είναι σε ισχύ. Αυτό μας επιβλήθηκε, ότι ισχύει ο λόγος. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι κάθε συζήτηση και απόφαση ή ψηφοφορία των θεμάτων και κατά την προηγουμένη, αλλά και κατά τη σημερινή συνεδρίαση είναι άκυρη. Αποχωρούμε λοιπόν τη συνεδρίαση και παραδίδουμε το παρόν έγγραφο για να καρτοφορηθεί από τα επιγραμματέα στα πρακτικά. Μετά την ίσχυση του τοπικού συμβουλίου Οθωνών, Χρήστο Κατέχη και Ιωάννη Κατέχη. Όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό ήθελα να το διαβάσω πριν. Γιατί αν συνεχίζαμε, ήταν εδώ ο Νάδρο να το πει. Το ίδιο πράγμα, μια ενημέρωση. Απλά εγώ αποχωρώ τη συνεδρίαση. Καμία σχέση ούτε του προσωπικού για να καταλάβετε. Δεν έκανε να το πει. Αυτή τη στιγμή εσείς δεν στηρίζετε το θεσμό των διακοτήρων. Άρα να πω κάτι. Κάνε το άρα. Δεν παρακαλώ το έργο. Δεν μ' αφήσει να μιλήσω. Νομίζω ότι δεν κάνεις τη δουλειά που έπρεπε να κάνω. Διότι παρακολουθούμε όλοι οι δημοτικά συμβούλια. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τι κάνει, προεδρεύει τη συνεδρία. Δεν θα ρωτήσω. Προεδρεύει ο κύριος. Όχι. Εγώ κάνω εισηγήσεις. Αν θέλει διάβαση, οπότε κάτι να μάθω. Ο αντιδήμαρχος προεδρεύει. Γιατί δεν γίνεται συνεδρία και χωρίς. Δεν προεδρεύει ο πρόεδρος. Ναι. Ο αντιδήμαρχος παρίσταται. Ο αντιδήμαρχος παρίσταται. Μα εσύ μιλά τόση ώρα για τον πρόεδρο, τον ακούσαμε τέτοια από μετά. Λοιπόν. Εσύ τα κάνεις όλα. Την προηγούμενη φορά να μιλήσα πολλά. Γιατί δημοτική ενότητα οφωνών. Λοιπόν, τώρα εσύ, αν δεν θέλει να είναι αντιδήμαρχο, με γεια σου, με χαρά σου. Άρα η συνεδρία δεν μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, διότι εγώ είμαι ορισμένο αντιδήμαρχο. Όχι, δεν είσαι αντιδήμαρχο. Δεν παρακαλώ, δεν παρακαλώ. Εάν υπήρχε η απόφαση, εσύ νομίζω. Δηλαδή,